Βρισκόμαστε στο κτίριο της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής. Απέναντι μας είναι ο σχολάρχης, ο κύριος Γιάννης Αρκατούλας, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή και είναι η επισκευή και η αναβάθμιση, θα λέγαμε, του κτιρίου, του ιστορικού αυτού σχολείου της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής. Πριν ένα χρόνο περίπου, γύρω στο Μάιο του 2022, είχαμε ενημερωθεί ότι υπεγράφει μία σύμβαση σχετικά με την επισκευή της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής, αυτού του ιστορικού σχολείου, ύψους γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και φυσικά όλοι χαρήκαμε, γιατί είναι ένα από τα παλαιότερα σχολεία της Ελλάδος, γιατί Πάτμο είναι ένα σύμβολο, όπως και σύμβολο είναι για όλη την Ελλάδα μας. Ρωτάμε λοιπόν τον κύριο Ζαρκαδούλα σχετικά με αυτό το έργο. Πότε ξεκίνησε, πού βρίσκεται, πότε βεβαίως προβλέπετε να τελειώσει και τι σημαίνει αυτό για την Πατμιάδα. Καταρχάς σας ευχαριστώ, κυρία μου, για την φιλοξενία και την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για αυτό το έργο συντήρησης και επισκευής, το οποίο θα καταλήξω οπωσδήποτε και στην κτηριακή αλλά και στη γενικότερη αναβάθμιση του σχολείου. Το έργο αυτό, όπως σωστά προαναφέρατε, δημοπρατήθηκε τον προηγούμενο χρόνο από την ΚΤΥΠ, την Εταιρεία Κτηριακών Υποδομών, που είναι στο ελληνικό δημόσιο. Το ύψος του ανέρχεται γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και ξεκίνησε επισήμως. Τα συνεργεία μπήκαν μέσα μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο στις 3 Οκτώβριου του 2022. Γιατί είναι σημαντικό για μας αυτό το έργο? Καταρχάς, το κτίριο της Πατμιάδας είναι ένα κτίριο εμβληματικό και για το νησί, για την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, για την ιστορία του σχολείου και του τόπου γενικότερα. Και αρχιτεκτονικά πρωτοποριακό. Μιλάμε για ένα κτίριο που θεμελιώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 50 και παρόλο που η κατασκευή του, ακόμα και σήμερα, θεωρείται ξεχωριστή και πρωτοποριακή, δεν πάβει να έχει υποστεί τη φθορά του χρόνου και του καιρού. Ήταν ένα πάγιο αίτημα και των προηγούμενων δεκαετιών να προχωρήσουν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής στην Πατμιάδα. Ευτυχώς έγινε την προηγούμενη χρονιά πραγματικότητα και υπογράφηκε η σύμβαση, η οποία έχει βάθος χρόνου για τον ανάδοχο να ολοκληρωθεί σε λίγο περισσότερο από ένα έτος ημερολογιακό. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο στάδιο των καθαιρέσεων. Ξεκίνησε το έργο από το ισόγειο, στο οποίο στεγάζεται η τραπεζα Αίγους, είναι και η βιβλιοθήκη της σχολής. Έχει συνεχιστεί στον πρώτο όροφο που βρισκόμαστε και αυτή τη στιγμή, στους θαλάμους και στους χώρους που χρησιμοποιούνταν για το οικοτροφείο. Εννοείται βέβαια ότι τα παιδιά έχουν κατεστεγαστεί εγκαίρως στους χώρους του Ιερού Σπηλαίου, που λέγονται εργάζονται οικότροφοι μαθητές. Η πρόοδος των εργασιών προβλέπει να ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι του κτηρίου και στην πορεία, όταν και τα συνεργεία που θα μπουν στη συνέχεια να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, να μεταφερθεί το σχολείο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο υπόλοιπο κομμάτι του κτηρίου, στους χώρους αυτούς και να συνεχίσουν οι εργασίες στους πρώτους δύο ορόφους. Από ό,τι κατάλαβα, έγιναν κάποιες αλλαγές και στη λειτουργία του, έτσι, ναι, και στην εκπαίδευση. Ναι. Ποιες αλλαγές ακριβώς έγιναν? Αλλαγές οι οποίες... Γιατί έτυχε πάνω στην αρχή της σχολικής περίοδου. Ακριβώς. Ναι. Η σχολική περίοδος έφερε αλλαγές και στο κομμάτι της λειτουργίας των εκκλησιαστικών σχολείων, μεταξύ των οποίων βέβαια και το δικό μας σχολείο ήταν μια. Πιστεύω να είναι και ευίωνες, έδειξαν, πιστεύω να είναι και λειτουργικές και για το μέλλον. Αυτό που συμβαίνει από φέτος στα εκκλησιαστικά σχολεία. Εννοώ κτηριακά. Ναι. Η λειτουργία του άλλαξε. Δηλαδή, είπατε προηγουμένως ότι τα παιδιά του οικοτροφείου. Στεγάζονται στο οικοτροφείο. Η διδασκαλία τι γίνεται? Η διδασκαλία παραμένει στους χώρους του σχολείου, δηλαδή οι αίθουσες, τα γραφεία μας συνεχίζουν να είναι στους ορόφους που ήταν και πριν. Αυτό που χάσαμε ήταν οι βοηθητικοί χώροι, κάποιοι χώροι που χρησιμοποιούνταν και έξω από την τάξη, το εργαστήριο φυσικών επιστημών, το εργαστήριο της πληροφορικής, το
παρεκκλήσι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως χώρος γιατί μεταστεγράστηκε η βιβλιοθήκη, λέω, βρίσκεται εκεί πέρα αποθηκευμένη, μας έχει στριμώξει λίγο στην καθημερινή λειτουργία, η αλήθεια είναι, αλλά επειδή το κτίριο είναι τεράστιο, είναι 2.500 τετραγωνικά, έχουμε βρει τον τρόπο να συνεχίζουμε απρόσκοπτα τη λειτουργία του σχολείου, την καθημερινή. Αυτό που θα γίνει στην πορεία είναι ότι θα πρέπει να μεταφερθεί πλέον η λειτουργία του σχολείου στους ορόφους αυτούς και να συνεχιστούν οι εργασίες. Θα γίνουν αλλαγές όσο αφορά και τις αίθουσες, αν θα μείνουν οι αίθουσες, οι διδασκαλίες θα γίνουν αλλού από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα. Η πρότασή μας και έχει γίνει καταρχάς δεκτή από την ανάδοχη εταιρεία και την ΚΤΙΠ είναι, για όσους γνωρίζουν το κτίριό μας, μπαίνοντας στον χώρο της Μακμιάδας, ο πρώτος όροφος ήταν ο χώρος του οικοτροφείου και το σχολείο ήταν στον τρίτο όροφο. Θεωρούσαμε λοιπόν ότι είναι πιο λειτουργικό και για το σχολείο και για τα παιδιά του οικοτροφείου να γίνει μια αλλαγή στους χώρους αυτούς. Δηλαδή, το σχολείο να ξεκινάει τον πρώτο όροφο και τα παιδιά να στεγάζονται στον τρίτο όροφο αυτόνομα. Οπότε και χωροταξικά, με μικρές αλλαγές στο αρχιτεκτονικό σχέδιο, πιστεύω να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ευτυχώς υπάρχει μεγάλη κατανόηση από την πλευρά της ανάλογης εταιρείας. Ήρθαν οι άνθρωποι εδώ πέρα, είδαν ότι υπάρχουν αυτές οι ανάγκες, οι οποίες στη μελέτη βέβαια δεν είχαν προβλεφθεί έτσι, αλλά η καθημερινή λειτουργία του σχολείου το επιβάλλει αυτό. Και θεωρούμε ότι είναι και καλύτερο και πιο αποδοτικό. Γιατί το σχολείο με άλλη λογική φτιάχτηκε. Έτσι, η κατασκευή του πριν από 75 σχεδόν χρόνια, όταν ξεκίνησε να δημιουργείται, ήταν διαφορετική η προοπτική. Να στεγάσει πολλούς οικότροφους, κατά κύριο λόγο. Τώρα, εμείς δεν έχουμε τόσο πολλούς μαθητές, ούτε στο οικοτροφείο, ούτε στο σύνολο. Άρα, θέλουμε να δούμε ποια είναι η λειτουργικότητα του σχολείου στην καθημερινή βάση. Βλέπω πολύ πέτρα. Πάρα πολύ πέτρα, κύριε Ζαρκαδούλα. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Πόση πέτρα χρειάστηκε για να χτιστεί η Πατμιάδα, που σημαίνει βεβαίως και πάρα πολλά θετικά πράγματα για αυτή την κατασκευή. Για πείτε μας μερικά πράγματα. Το σχολείο είναι χτισμένο πάνω στο βράχο, εκτός από το πάνω επίπεδο, το οποίο δεν έχουν πάει πάνω στο βράχο, και είναι πέτρινο. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι δεν υπάρχουν κολόνες στο κτίριο. Είναι χτισμένο χωρίς κολόνες και είναι εξ ολοκλήρου με πέτρα. Κάποιες προσθήκες που έγιναν αργότερα μπορεί να έχουν και άλλου είδους κατασκευή. Αυτό το κάνει το πιο γερό στατικά κτίριο στην Πάτρα. Και γι' αυτό δεν είχαμε ποτέ φθορές από σεισμούς. Αυτό είναι μηχανική. Είναι μηχανικών εκτίμηση, αυτό. Ναι. Συμπέρασμα. Είναι το συμπέρασμα το οποίο μας μετέφεραν οι μηχανικοί όταν ήρθαν να κάνουν τις πρώτες εκτιμήσεις εδώ για την υποπράξη του έργου. Όταν είδαν λοιπόν το κτίριο, εντυπωσιάστηκαν και για το χρόνο κατασκευή του. Μιλάμε τώρα για την τέλη δεκαετία του 40, αρχή του 50. Και την εποχή λοιπόν, και το σχέδιο, αυτό το κλιμακό, το σχέδιο το οποίο δεσπόζει από τη σκάλα, βλέποντας επάνω, είναι πρωτοποριακό αρχιτεκτονικά, και η δόμησή του. Η πέτρα αυτή και χωρίς καμία κολόνα σε όλο το κτίριο, στη στατική μελέτη που έγινε, δείχνει ότι υπήρχε πριν από 70 και πλέον χρόνια μια πολύ καλή αντιμετώπιση και για το εσωτερικό, γιατί αυτό επηρεάζει και το εσωτερικό του κτιρίου. Μπορεί να υπάρχουν υγρασίες, μπορεί να υπάρχουν οι δυσκολίες με τον καιρό και τους ανέμους, ειδικά μέσα στο χειμώνα, αλλά η πέτρα έχει άλλα θετικά, τα οποία η σύγχρονη αρχιτεκτονική συνήθως τα ξεχνάει. Ακολούθησαν λοιπόν κάτι το οποίο υπάρχει στα παλιά σπίτια της πάνω, όπως γνωρίζω. Ναι. Και βεβαίως όλο αυτό, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, θα πρέπει η Πάτμος, είναι από, η πέτρα, συγγνώμη, είναι από υλοτόμηση της Πάτμου, από αυτό, εδώ έγινε αυτό. Από εδώ προμηθευτήκαμε την πέτρα όλη για την Πάτμου. Αυτό δεν το γνωρίζω με σιγουριά, θα πρέπει να ψάξουμε λίγο πίσω, γιατί είναι τεράστιος ο όγκος της πέτρας που χρειάστηκε να υποδομηθεί το κτίριο εδώ. Είναι πάρα πολύ. Όπως είπα, είναι 2.000 τετραγωνικά το κτίριο. Όλη αυτή η πέτρα λοιπόν που μπήκε εδώ και μπήκε με σκοπό να προστατεύσει το κτίριο και στατικά και από άλλες πλευρές, είναι πολύ μεγάλη η ποσότητα που μεταφέρει. Και θα μπορούσε κανείς, γνωρίζοντας ότι η Πάτμος εκείνη την περίοδο πραγματικά είχε πέτρα, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν την πέτρα και υπήρχε πέτρα, όπως και σήμερα βέβαια, πολύ πιθανόν, το πιο πιθανό μάλλον, να έχει μεταφερθεί από εδώ, από την περιοχή μας. Κοιτάξτε, είναι και η εποχή η οποία αναδεικνύει το έργο, λίγο μετά την ενσωμάτωση, θα
θεμελιώθηκε εδώ, θεμέλιος λίθος τέθηκε το βασιλιά Παύλο στο προάγγλο της Αποκάλυψης. Και η πρώτη πρόβλεψη ήταν το κτίριο αυτό να χτιστεί στο προάγγλιο χώρο της Αποκάλυψης για να υπάρχει αυτή η άμεση σύνδεση με τη σχολή του Αγίου Μακάριου. Βέβαια στην πορεία θεωρήθηκε καταλληλότερος ο χώρος αυτός εδώ. Να πω και για όσους δεν το γνωρίζουν ότι το γεωτεμάχιο στο οποίο οικοδομήθηκε το κτίριο είναι δωρεά εν ζωή από την Ιερά Μονή του Αγίου Τιθολόγου προς την Πατμιάδα. Όπως και το γεωτεμάχιο στο οποίο βρίσκεται το 5x5 και το γήπεδο του μπάσκετ, το οποίο ανήκει και στη σχολή, είναι δωρεά από την Ιερά Μονή. Και αν δεν ήταν ο διακαής πόθος των πατέρων της Μονής και πριν την ενσωμάτωση, αλλά και τα χρόνια αμέσως μετά, να ξεκινήσει το έργο αυτό και να ξανανοίξει η σχολή, ιδιαιτέρως του τότε καθηγουμένου Σιμεών Λεβίδη, ο οποίος έκανε έρανο στους πατμίους ομογενείς και δωδεκανήσους στην Αμερική, δεν θα γινόταν αυτό το κτίριο. Οφείλουμε πολλά σε έναν παραγνωρισμένο καθηγούμενο, ο οποίος παρόλο που είχε προβλήματα υγείας, που δεν ήξερε τη γλώσσα, μάζεψε με τις δωρεές τόσα χρήματα που μπόρεσε αυτό το κτίριο να θεμελιωθεί και να είναι μέχρι σήμερα η έδρα του σχολείου μας. Και να υπερηφανευόμαστε γι' αυτό. Να ρωτήσω το εξής. Οι αλλαγές αυτές, οι λειτουργικές, στη διδασκαλία κτλ. Δημιούργησαν κάποιο πρόβλημα στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς κτλ. Κάποια δυσλειτουργία, όχι πρόβλημα. Και επίσης η διάταξη που πριν από ένα χρόνο γνωρίζουμε ότι υπεγράφει σχετικά με την Πατμιάδα ότι θα ενταχθεί στα πρότυπα σχολεία. Θα ήθελα να μάθω τι σημαίνει αυτό για την Πατμιάδα. Θα τα πούμε και αυτό και να έχουμε μια εικόνα καλύτερη. Δυσλειτουργίες μικρές υπήρχαν οπωσδήποτε. Αλλήμον τώρα γινόταν τόσο εκτεταμένες εργασίες και δεν είχαμε. Όμως είχαμε και βοήθεια, έτσι, και από τους γονείς με προτάσεις, με συζητήσεις από το Δήμο και αυτά τα ξεπέρασαν πολύ γρήγορα. Δηλαδή τρώγανε στο Ιερό Σπηλαίο, κάτω στο... Τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά του Κοντροφή, είναι αυτά τα οποία εξαπολευθήκαν περισσότερο. Έτσι, γιατί χάσαν τον χώρο τους, τον προσωπικό, βρεθήκαν έξω από το σχολείο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν... Πόσα παιδιά παιδί. Είναι 9 στο σύνολο οι Κοντροφή μαθητές. Η τραπεζαρία είναι εκτός λειτουργίας, η κουζίνα επίσης, αφού έχουν ξεκινήσει τα παιδιά από κάτω. Τα παιδιά σε ειδικό χώρο, τον οποίο τον διαμόρφωσε με πρωτοβουλία του ο καθηγούμενος του Πατερευτικός Έξαρχος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της εστίας του Κοντροφίου, έχουν μεταφερθεί στον χώρο αυτό και γίνεται εκεί πέρα η σύντησή τους και η διαμονή τους γίνεται στα κελιά του Ιερού Σπηλαίου, όπως είπα και νωρίτερα. Άρα οι μικρές της λειτουργίες, ακόμα και τώρα που μιλάμε, μπορεί να υπάρχουν, αλλά με την καλή διάθεση, με τη στήριξη από έξω και από το σχολείο. Και ατενίζοντας στο μέλλον. Ναι, γιατί αυτό που σκεφτόμαστε όλοι είναι να γίνει το έργο σωστά, όχι τόσο πολύ γρήγορα, γιατί το γρήγορα μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να γίνει σωστά και να είναι ωφέλιμο και για τις επόμενες γενιές. Ήδη μετράει, είναι στην 8η δεκαετία αυτό το κτίριο. Να είναι λειτουργικό και να μπορεί να φιλοξενήσει. Και αυτό θα γίνει και πιο ελκυστικό, για να το συνδέσω και με την άλλη ερώτηση που κάνατε. Γιατί συνδυάζει πλέον το εκκλησιαστικό σχολείο και υπάρχει ένα ακόμα περισσότερο και την αλλαγή στη φυσιογνωμία της. Ο νόμος που ψηφίστηκε το 2021 και αφορά τα εκκλησιαστικά σχολεία προβλέπει τη λειτουργία τους ως πρότυπα, χωρίς να αναγράφεται στην επωνυμία του σχολείου. Δεν θα λέγεται πρότυπο εκκλησιαστικό, θα λέγεται εκκλησιαστικό. Όλη όμως η λειτουργία του σχολείου, ήδη από φέτος έχει ξεκινήσει αυτό, ακολουθεί τη λειτουργία των πρότυπων σχολείων της χώρας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Οι μαθητές οι οποίοι εγγράφονται στην πρώτη γυμνασίου του εκκλησιαστικού σχολείου και στην πρώτη λυκείου, ερχόμενοι από την έκτη δημοτικού και από την τρίτη γυμνασίου, οφείλουν να συμμετάσχουν σε εισαγωγικές εξετάσεις. Μάλιστα, το Σάββατο 29 Απριλίου είναι ορισμένη ημερομηνία για τις εξετάσεις των μαθητών που έχουν προτιμήσει το εκκλησιαστικό σχολείο. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα υπηρετούν από το επόμενο σχολικό έτος στα εκκλησιαστικά σχολεία δεν θα προσλαμβάνονται με τον τρόπο που ήταν ήδη μέχρι σήμερα στα σχολεία αυτά.
αλλά θα πρέπει κατόπιν δική τους αίτησης να εξεταστεί ο τομικός τους φάκελος, τα προσόντα τους, τα καθημαϊκά τους προσόντα, τα κριτήρια που έχουν παιδαγωγικά και επιστημονικά και να περάσουν από συνέντευξη από το Επιπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Αυτό θα γίνει για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που μπορεί να είναι οπουδήποτε στην Ελλάδα. Όχι μόνο αποκλειστικά για αυτούς που υπηρετούσαν στα εκκλησιαστικά σχολεία. Άρα έχει ανοίξει για όλους τους εκπαιδευτικούς τους μόνιμους η εκκλησιαστική εκπαίδευση. Είχε και μια παράπλευρη απώλεια, να το πούμε έτσι, εκτός εισαγωγικών, ότι οι υπηρετούντες, όπως και εμείς εδώ, χάσαμε όλες τις οργανικές μας θέσεις. Δηλαδή δεν ανήκουμε πλέον στο εκκλησιαστικό σχολείο. Κανένας εκπαιδευτικός. Δεν υπάρχει εκπαιδευτικός μόνιμος εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Και έχουμε μεταφερθεί, κατά δήλωσή μας, μετά από δική μας προτίμηση, στο γυμνάσιο και στο λύκειο της Πάτμου. Εγώ, για παράδειγμα, ανήκω στο γυμνάσιο της Πάτμου από πέρυσι. Η οργανική είστε μου όμως. Λόγω θητείας εξακολουθώ να είμαι σχολάρχης μέχρι τις 30 Ιουνίου. Το πρόβλημα που υπήρχε με τον αριθμό των παιδιών, ότι δεν θα μπορούσε λόγω του μικρού αριθμού μαθητών θα έκλεινε η Πατμιάδα. Με αυτή τη διάταξη άλλαξε κάτι. Εγώ είμαι αισιόδοξος και με τη βοήθεια και ειδικά των ανθρώπων που αγαπούν το σχολείο εδώ στην Πάτμο και θέλουν και να παραμείνουν και ανώνυμοι και θέλουν και να αναγνωριστεί ενδεχομένως η προσφορά τους με άλλους τρόπους χωρίς να γίνεται πολύ εντυπωσιακό και με τη δική σας βοήθεια όλα αυτά τα χρόνια. Από το 2015 που ξεκίνησα σε αυτό το σχολείο μέχρι και πέρυσι η σχολή διπλασίασε τον αριθμό των μαθητών της. Είχαμε 21 παιδιά γεγραμμένα το 2015, το 2020 είχαμε 43 μαθητές. Δεν είναι θαύμα, αλλά δεν ήταν και πολύ εύκολο. Αυτό που συνέβη όμως από πέρυσι, όταν και πλέον ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, είναι ότι αποθάρρυνε τις οικογένειες και τα παιδιά μέσα σε ένα σύστημα το οποίο είναι κατά βάση προσανατολισμένο σε εξετάσεις, να ξαναδώσουν άλλη μια εξέταση για να μπουν στο εκκλησιαστικό σχολείο. Και είναι η πρώτη χρονιά, μετά από 8 χρόνια, που έχουμε μείωση των παιδιών και των εγγραφών. Δυστυχώς, παρόλο που υπάρχει αυτό το φίλτρο να επιλέγουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, δεν υπήρξε πρόβλεψη, ειδικά για τα παιδιά που έρχονται εκτός Πάτμου. Πώς θα έρθουν αυτά τα παιδιά από την Κρήτη, από τη Σάμο, από την Αθήνα, από ποια περιοχή, συγκεκριμένη ημερομηνία, μόνο μια μέρα μέσα στον χρόνο, το Σάββατο, ας πούμε, να δώσουν εξετάσεις και να φύγουν. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω 10 μαθητές που έχουν ενδιαφερθεί για το υποτροφείο εκτός Πάτμου και δεν μπορούν να έρθουν. Και από την Κρήτη, και από την Αθήνα, και από τη Σάμο, και από την Κάλυμα. Δεν μπορώ να τους εγγράψω, γιατί τα παιδιά αυτά, οι οικογένειες δεν μπορούν να δικαιολογήσουν. Δεν μπορούν να έχουν αυτά τα έξοδα να τα υπομισθούν για να έρθει το παιδί εδώ να κάνει αυτή τη μετακίνηση, να πληρώσει διαμονή, διατροφή και να επιστρέψει στη βάση του. Αυτό λοιπόν μείωσε τον αριθμό των εγγραφών και δυστυχώς φέτος υπάρχουν μόνο 2 παιδιά και αυτά την Πάτμο που θα εγγραφούν στην πρώτη γυμνασία. Σας λέω, είμαι φυσικά αισιόδοξος, αλλά δεν πάω να πω ότι υπάρχει ένα ρεαλιστικό πρόβλημα. Ότι δεν μπορεί να βρει λύση μια οικογένεια που θέλει να στείλει το παιδί της στην Πατμιάδα και δεν μπορεί να την υποχρεώσει πέρα και κανείς, ούτε να τις υποσχεθούμε. Έχουν γίνει διαβήματα, έχουν γίνει προτάσεις. Οι προτάσεις μας υπήρχαν και πριν την ψήφιση του, όταν ήταν ακόμα σχέδιο νόμου. Επειδή υπήρξε μια οριζόντια αντιμετώπιση, όπως γίνεται πάντα σε αυτό, γιατί δεν είναι το ίδιο ένα παιδί που θέλει να πάει στο εκκλησιαστικό σχολείο της Λαμίας ή της Πάτρας, θα μεταφερθεί λίγα χιλιόμετρα με ένα αυτοκίνητο. Η Πατμιάδα όμως είναι το μοναδικό σχολείο άγονης γραμμής, το μοναδικό στο νότιο Αιγαίο. Θα πρέπει να έχει μια άλλη αντιμετώπιση. Και μια πρόβλεψη που δυστυχώς δεν υπάρχει καιρός. Και για να πούμε τα πράγματα με το όνομά σου, το ξέρετε καλύτερα, η Πάτμος. Για πολλούς έξω από την Πάτμος. Μπορεί να είναι ένα μέρος ιδανικό και δηλιακό για τις διακοπές, αλλά πολλοί δεν ξέρουν καν τη δυσκολία που να ζεις σε αυτό το μέρος. Να μετακινηθείς, να παραμείνεις. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην ψήφιση αυτού του νόμου. Δηλαδή,
μας βάζει τώρα σε μια δύσκολη θέση να απολογηθούμε στους γονείς, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε λύση για τα παιδιά τους. Το πιο εύκολο δεν θα ήταν να δίνανε σε εξετάσεις στον τόπο τους? Αυτή ήταν και η πρότασή μας ακριβώς. Στο πρότυπο σχολείο της περιοχής τους, γιατί πρότυπα υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Και επειδή η ημερομηνία είναι κοινή, ναι, το συγκεκριμένο Σάββατο και την ώρα που θα γίνονται εξετάσεις εδώ στην Πάτμο, θα γίνουν σε όλα τα πρότυπα σχολεία της χώρας. Κατά το παράδειγμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα παιδιά δίνουν στον τόπο τους και επιλέγουν τις σχολές που θα πάνε να φοιτήσουν. Θα μπορούσε και εδώ να υπάρχει αυτή η πρόβλεψη και να πούνε τα παιδιά της Κρήτης, της Αθήνας, στο πρότυπο σχολείο που θα κάνει τους έλεγχους εξετάσεις εκείνη τη μέρα, να δώσουν εξετάσεις και στην πολιτήρησή τους να πάρουν το εκκλησιαστικό σχολείο. Δεν έγινε. Και δεν υπάρχει και ο χρόνος πλέον για να αλλάξει κάτι. Μακάρι να γίνει αντιληπτό, τουλάχιστον από την επόμενη σχολική χρονιά, να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Γιατί. Ωραία, μειώνονται οι μαθητές. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος? Ο κίνδυνος που υπάρχει. Τι προστατεύεται από αυτόν τον νόμο? Εξαιρεί την Πατμιάδα αυτός ο νόμος όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών. Την Πατμιάδα και την Αθωνίαντα, τα δύο ιστορικότερα σχολεία της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Ο κίνδυνος ελοχεύει για τα υπόλοιπα σχολεία. Γιατί θα πρέπει σε βάθος τριετίας να συμπληρώνουν 25 μαθητές ανά τάξη. Αν δεν τους πληρώσουν, τότε κλείνουν, πάβει η λειτουργία τους. Η δική μας σχολή και η Αθωνίαντα, όσους μαθητές και αν έχει, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσω, δεν είναι και με παρέμβαση και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αυτή η εξαίρεση, δεν επιβαρύνεται. Δεν έχει δηλαδή να φοβάται κάτι. Και τα προηγούμενα χρόνια, επειδή πάντα υπήρχε μια φήμη, την οποία εγώ την έψηλα και αδικαιολόγητη, όταν ένα σχολείο λειτουργεί κανονικά και υπάρχει προσπάθεια και μέσα από το σχολείο και έξω, δεν υπάρχει λόγος που να μεταφέρεται ένας λόγος ο οποίος δημιουργεί φοβία. Ακόμα και τώρα που σας λέω, υπάρχει ένα αριθμητικό το στατιστικό αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί. Εύχομαι, γιατί οπωσδήποτε όλο αυτό που είπαμε προηγουμένως με το να μην μπορούν τα παιδιά που είναι εκτός Πάτμου να δώσουν τις εξετάσεις τους είναι λίγο ανησυχητικό για το μέλλον αυτού του σχολείου, γιατί μπορεί να προστατεύεται έτσι, από τον νόμο, όμως δεν πάβει να υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή και με τους εκπαιδευτικούς και με την... Γιατί είδα φέτος ότι κάνατε διάφορες δράσεις σαν Πατμιάδα και φυσικά αυτό πιστεύω ότι σε αυτό θα βοήθησε και ο μεγαλύτερος αριθμός των μαθητών. Πάντα. Θα ήθελα όμως να συζητήσουμε και για αυτές τις δράσεις και αν θα συνεχιστούν. Πάντα βοηθάει ο αριθμός των μαθητών, γιατί ξεκινάει καταρχάς από την δυνατότητα που έχουμε να συνεργαστούμε με τους γονείς και με τα παιδιά. Είναι διαφορετικό να έχεις λίγα παιδιά και να μην έχεις επιλογές δράσεων και άλλων εκδηλώσεων. Βοήθησε ιδιαίτερος φέτος ένα σχέδιο που έγινε πραγματικότητα να έχουμε για πρώτη φορά στην Πατμιάδα σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Αυτό συνέβη γιατί πλέον είναι πολύ Πάτμοι που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στο σχολείο μας. Οπότε συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των μελών για να έχουμε σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και πολύ νωρίς οι γονείς ενδιαφέρθηκαν και συμμετείχαν και αυτοί με τον τρόπο τους και συμπαραστάθηκαν και στις δράσεις που προήγηκαν με το σχολείο και στην εκδρομή που κάναμε στη Βουλή και σε αυτή η οποία θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη εβδομάδα. Θα πάμε με την Γάμα Λυκή. Οι δράσεις αυτές έχουν ένα πολύπλευρο χαρακτήρα και αντίκτυπο. Αφενός ευνοούν την εξωστρέφεια του σχολείου. Στην τοπική κοινωνία γίνεται το σχολείο γνωστό, ανοίγει τις πόρτες του, φιλοξενείται σε χώρους εκτός των τυχών, τονώνει την αυτοποίθηση των μαθητών, βέβαια, και εμάς το εκπαιδευτικό, γιατί μπορούμε να σχεδιάσουμε κάτι να το φέρουμε σε πέρας και να γίνει έτσι γνωστό και να μοιραστεί με την τοπική κοινωνία. Και αφήνει παρακαταθήκη. Δηλαδή, τα παιδιά πάντα έχουν ένα ενδιαφέρον και έξω από το σχολείο. Και μέσα από αυτό βλέπουμε και τις δεξιότητες τους, τις επιμέρους, πέρα από το μάθημα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει έτσι, μια βάση στην οποία θα χτίσουμε τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς εδώ στα μικρά νησιά και στην Πατμιάδα δεν είχαμε πάντα σταθερό αριθμό εκπαιδευτικών. Περίπου τα 2/3 του συλλόγου των διδασκόντων αλλάζει κάθε χρόνο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χρόνος προσαρμογής των συναδέλφων που έρχεται
να είναι μεγαλύτερος από ό,τι θα χρειάζεται ένας έμπειρος συνάδελφος που ζει στην Πάτμο. Παρ' όλα αυτά, και φέτος ειδικά, οι συνάδελφοι που ήρθαν, μη γνωρίζοντας το σχολείο, μη γνωρίζοντας το νησί και τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες, υπερέβαλαν αυτόν. Και γι' αυτό προχωρήσαμε και σε αυτές τις δράσεις. Ευελπιστούμε να τις συνεχίσουμε, γιατί και εμείς χαμαρώνουμε για τα παιδιά και οι γονείς, και για τις εκδρομές που έχουμε σχεδιάσει και ελπίζω να τις καταφέρουμε. Του χρόνου, να το πω με το καλό, ότι για πρώτη φορά το σχολείο θα διοργανώσει και μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με ένα αντίστοιχο εκκλησιαστικό σχολείο στη Σμύρνη. Έχουμε κάνει μια πρόταση στο ΙΚΙ, που είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι είναι τόσο ιδιαίτερη, γιατί περιλαμβάνει τον εκκλησιαστικό χαρακτήρα του σχολείου και την διαφορετικότητα στην προσέγγιση των θρησκειών, που θα πραγματοποιηθεί και την επόμενη σχολική χρονιά με μετακίνηση στο πλαίσιο του Erasmus. Καλά να είμαστε, την υγεία μας να έχουμε και θα κάνουμε και περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα να ρωτήσω, έτσι μάλλον να επαναλάβω την ερώτησή μου. Πότε θα τελειώσει το έργο? Βέβαια, είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει, δεν ξέρω, είτε από την ημερομηνία της σύμβασης που υπεγράφει, είτε από τότε που άρχισαν τα έργα, δεν το ξέρω αυτό, ότι για ένα χρόνο, τουλάχιστον σύμφωνα με τη σύμβαση, θα διαρκέσει αυτή η αναγέννηση της Παδινιάδος. Το βλέπετε εφικτό, γιατί ξέρω ότι κάποια στιγμή είχε σταματήσει νομίζω το έργο. Αλήθεια. Αυτό φυσικά πήγε πίσω πάλι της. Οπότε τι προβλέπετε? Αλήθεια είναι αυτό. Το έργο σταμάτησε για ένα διάστημα πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, γιατί χρειάστηκε αναθεώρηση της στατικής μελέτης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ανάδοχος, όταν χρειάζεται να κάνει κάποιες αλλαγές, οι οποίες, να πω εδώ ότι η μελέτη προϋπήρχε. Εσείς θα το ξέρετε καλύτερα, γιατί δεν ήμουν στην Πάτμο τότε. Το 2010-2011 το σχολείο είχε ενταχθεί πάλι σε ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ για ένα αντίστοιχο έργο τέτοιου μεγέθους. Για λόγους διάφορους δεν προχώρησε, απεντάχθηκε. Έμεινε όμως η μελέτη, η οποία τότε είχε χρηματοδοτηθεί από την Ιερά Μονή του Αγίου Ανθολόγου. Πάνω σε αυτή τη μελέτη στηρίχθηκε με μια αναθεώρηση που είχε γίνει για να δημοκρατηθεί το έργο. Βρίσκοντας η ανάδοχος εταιρεία κάποιες αναγκαίες αλλαγές που έπρεπε να γίνουν, ζήτησε από την ΚΤΥΠ, η οποία δημοκράτησε το έργο, να προχωρήσει σε αναθεώρηση της στατικής μελέτης. Αυτό έφερε μια καθυστέρηση μέχρι να γίνει η αλλαγή στη στατική μελέτη, να εγκριθεί και να ξανά. Δηλαδή ουσιαστικά 2 μήνες. Αυτό πήρε. Δούλεψε το έργο. Πήρε 2 μήνες αρχικά, ναι. Και ξανά έγινε μετά τις γιορτές, ξαναξεκίνησαν οι καθαιρέσεις. Τώρα αυτή τη στιγμή εργάζονται εδώ? Αυτή τη στιγμή τώρα θα κατέβουν τα συνεργεία. Δηλαδή σήμερα όλοι δεν εργάζονται. Ήταν μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα μέσα. Έχει προχωρήσει δηλαδή το πρώτο κομμάτι του έργου, το οποίο είναι οι καθαιρέσεις. Έπρεπε να εγκριθεί. Δυστυχώς, όπως όλοι ξέρουμε, τα έργα στο δημόσιο είναι χρονοφόρα και εμφανίζονται καθυστερήσεις και από εκεί που δεν το περιμένεις. Εμείς γνωρίζαμε εγκαίρως ότι θα υπάρξει αυτή η καθυστέρηση. Ελπίζω να μην βγουν αυτές τόσο μεγάλες καθυστερήσεις και να, αν όχι από την αρχή του Σεπτέμβρη, γιατί αυτό είναι αδύνατο, δεν έχουμε ακόμα το μισό κτίριο, να περάσει άλλη μια σχολική χρονιά έτσι και από τη μεθεπόμενη να έχει τελειώσει, να έχει περατωθεί σωστά το έργο. Το ευχόμαστε βέβαια. Ναι. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Θα ήθελα να αναφέρω έτσι το εξής, ότι και η τοπική κοινωνία συμπαραστάθηκε στο σχολείο και κατά τη διάρκεια στην οποία βρίσκομαι εγώ στην Παγκμιάδα αυτά τα 11 χρόνια και βοήθησε και ανώνυμα και επώνυμα για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Εγώ σας είδα όμως κάποιες φορές που έχετε κάνει παραπονάκια. Αυτά ξεπεράστηκαν, δηλαδή. Συμβαίνουν, θα σας πω κάτι, πάντα θα υπάρχουν πράγματα για τα οποία θα λέμε θα μπορούσαν να γίνουν και καλύτερα. Θα μπορούσαν να γίνουν γρηγορότερα.
Παράπονα δεν έχω. Έχω μόνο να πω ένα ευχαριστώ σε όλους όσους οι οποίοι βοήθησαν να είμαστε σήμερα σε αυτή την κατάσταση και στη λειτουργία του σχολείου. Δεν είναι λίγο. Ήταν το μοναδικό εκκλησιαστικό σχολείο που διπλασίασε τον αριθμό των μαθητών του μέσα σε λίγα χρόνια. Ούτε στην Αθήνα, στη Ριζέα, ούτε στη Θεσσαλονίκη είχαμε τέτοια αύξηση. Και να μην ξεχνάμε ότι η δεξαμένη της πάρκου είναι πολύ μικρή. Αντιλούσαμε δηλαδή πολύ μικρό πληθυσμό. Και το έργο που είναι σήμερα και με συντονισμένες ενέργειες και από το Δήμαρχο της πάρκου και από τον κύριο Παπά, τον βουλευτή Δωδεκανήσου, από ανθρώπους οι οποίοι έδειξαν έπρεπε το ενδιαφέρον από την αρχή, δεν θα γινόταν πραγματικότητα. Έπρεπε να συντονιστούν πολλές δυνάμεις. Να υπάρξει δηλαδή μια επικοινωνία από διαφορετικές πλευρές και πίεση για κάτι το οποίο το θεωρούσαμε αυτονόητο. Και ξαναλέω, οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην τοπική κοινωνία της Πάρνου, η οποία έχει δείξει και αντανακλαστικά συνέστησης και με συγκινητικό τρόπο, πολλές φορές έχει βοηθήσει και τα παιδιά του οικοτροφείου και εμένα στη μεγάλη αυτή θέση που έχω τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι εύκολο και εγώ δεν είμαι πάθμιος, αλλά απέκτησα εδώ πέρα φίλους και υποστηρικτές. Και αυτό αντανακλάται στη λειτουργία του σχολείου. Είναι μεγάλη η εγνωμοσύνη που οφείλω σε όλους σας και σε εσάς, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, κάθε φορά ήσασταν δίπλα μας. Και αναδεικνύατε από τη λειτουργία που θα γίνει στο σχολείο την ακολουθία μέχρι και τα μεγαλύτερα που συναντώ. Εδώ που πάμε, κύριε Ζαρκαδούλα. Εδώ είναι ο διάδρομος του πρώτου ορόφου που στεγαζόταν το οικοτροφείο με τους χώρους των λουτρών και της αποθήκης των μαθητών των οικότροφων. Και αυτός βρίσκεται στην ίδια κατάσταση, δηλαδή με τις καθαιρέσεις που έχουν γίνει και με τις αποξηλώσεις. Σε αυτούς τους χώρους, σύμφωνα με την πρότασή μας, θα στεγαστούν και οι τάξεις και τα γραφεία όταν το έργο ολοκληρωθεί. Θα γίνει μια αλλαγή, έτσι, αρχιτεκτονική. Και από ό,τι είδα είναι κλειστό το η είσοδος του επάνω ορόφου, ε. Έχουμε απομονώσει το χώρο που λειτουργεί το σχολείο και για το θόρυβο και για τη σκόνη, γιατί όταν μπαίνουν τα συνεργεία μέσα, βέβαια, υπάρχει έντονος ο θόρυβος με τα μηχανήματα και λόγω της πέτρας και της σκόνης ανεβαίνει πολύ επάνω στο χώρο του σχολείου. Οπότε, αλλά υπάρχει και μόνωση ήχου από ό,τι ακούω, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, έγινε γέρος, το ζητήσαμε από την αρχή να απομονωθεί ο χώρος και κάνει όσο πιο καλή μόνωση ηχητική, για να το πούμε και εμείς αμπερίσπαστα. Πάντως το έργο θα είναι, όταν γίνει, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ακόμα πιο σημαντικό θα είναι να τελειώσει γρήγορα. Γιατί σύμφωνα με τις αλλαγές που είπατε ότι θα γίνουν με τους εκπαιδευτικούς και τα λοιπά, ίσως χρειαστεί μια πολύ μεγάλη περίοδος προσαρμογής και αυτό δεν θα είναι. Θα χρειαστεί η περίοδος προσαρμογής και γιατί θα είναι πάλι από την αρχή ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών, που δεν ξέρουμε ποια άτομα θα αποτελείται, είναι έτσι η διαδικασία πλέον από την επόμενη σχολική χρονιά. Άρα θα μπουν άνθρωποι οι οποίοι και το κτίριο δεν γνωρίζουν και θα πρέπει να προσαρμοστούν στις καινούργιες συνθήκες. Και τα παιδιά που έρχονται και τα καινούργια που θα έρθουν. Και αυτά θα χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Και βέβαια θα πρέπει να μεταφερθεί ο χώρος σχολείου εδώ και να συνεχιστούν οι εργασίες. Και αυτό γιατί δυσκολευτήκαμε. Για να μεταφέρουμε, να βιάσει τώρα η τραπεζαρία, η βιβλιοθήκη, ζητήσαμε βοήθεια και από το τάγμα. Ήρθαν εδώ στρατιώτες, είχε την καλή διάθεση και ο διοικητής του τάγματος να μας στείλει στρατιώτες αρκετές μέρες, ώστε να βοηθήσουμε στη μετακόμιση και των θρανίων και των καρεκλών και των βιβλίων και τα ράφια που ήταν πολύ γεμάτα όλη η βιβλιοθήκη. Μας βοήθησε πολύ το τάγμα. Ναι, αλλά και το πιο έτσι στενόχωρο θα είναι ότι εσείς δεν θα είστε σχολάρχης. Ναι. Ήταν δική σας η επιλογή αυτή? Αυτή η επιλογή, ναι, ήταν δική μου. Δεν ήμουν υποψήφιος για τις κρίσεις των διευθυντών. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας κύκλος που κλείνει με αυτό το έργο και
Νομίζω ότι θα είναι μια περίοδος που και για μένα θα είναι ωφέλιμη. Θα χρειαστεί και εγώ να έχω μια περίοδο να αποφορτιστώ. Είναι μια εξέχουσα θέση, σημασία θέση, η θέση του σχολιάρχη της Παγνιάδας. Και οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες, όχι μόνο για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά και γενικότερα στην εκπροσώπησή του, αυτού του σχολείου, ειδικά που είναι το αρχαιότερο σχολείο της χώρας. Το είχα ανάγκη, το είχα σκεφτεί από πέρυσι, δηλαδή ήταν μια συνειδητή απόφαση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να υπάρχει συμπαράσταση και στους επόμενους που θα βρίσκονται εδώ στο σχολείο. Ας ευχηθούμε ο νέος σχολάρχης, που από ό,τι έχω πληροφορηθεί δεν είναι στην εκπαίδευση στην Πάτμο, είναι καινούριος εδώ στο σχολείο. Θα είναι μια νέα άφιξη. Θα είναι μια νέα τελείως άφιξη. Να μπει στο πνεύμα αυτού του νησιού και του σχολείου βέβαια και να αποδώσει όσο αποδώσατε κι εσείς και οι προηγούμενοι. Ναι, σας ευχαριστώ που το λέτε αυτό και για την εκτίμησή σας. Πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο το έργο του, ερχόμενος κατευθείαν στο νησί, να γνωρίσει και την κοινωνία του νησιού και το σχολείο ειδικότερα και να προσαρμοστεί σε αυτές τις συνθήκες. Μένει να το δούμε και να ευελπιστούμε. Πιστεύω ότι επειδή εσείς αγαπάτε το νησί και την Πατμιάδα ιδιαίτερα, θα του δώσετε και κάποιο χέρι βοηθείας και ψυχολογίας. Θα το χρειαστεί σίγουρα. Και νομίζω ότι όσοι είμαστε εδώ και γνωρίζουμε το σχολείο, αυτό σκεφτόμαστε. Γιατί θα είναι προς όφελος του σχολείου. Ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ και εγώ.